μετά την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη. Και βεβαίως, εάν είναι εκτεθειμένη η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, κανένα μας δεν υπερθεμάτισε για τα βάουτσερ. Αυτό το οποίο είπαμε από την αρχή είναι ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που έχουμε διαθέσιμο από κοινοτικούς πόρους για να μην επιβαρύνουμε άλλους λογαριασμούς. Αυτή ήταν η ιδέα που γέννησε την τηλεκατάρτιση. Όλοι καταλάβαμε και το λέγαμε από την αρχή ότι από τη στιγμή που όλο θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα θα ενέχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Διότι μια διαδικασία που κανονικά θα κρατούσε μήνες έπρεπε να γίνει σε μέρες. Και αυτό τελικώς έπληξε την αξιοπιστία του προγράμματος. Γιατί δεν το παρουσιάζετε έτσι εξ αρχής όμως, να υπουργέ. Ακυρώσω. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι το παρουσιάζουμε από την αρχή και εμάς, αν θυμάστε, στις πρώτες μου συνεντεύξεις είχα δεχθεί την κριτική ότι αυτό που λέω στην ουσία είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα σπουδαίο και απλώς θα πάρουν οι επιστήμονες τα λεφτά. Αυτά είναι η κριτική των πρώτων ημερών, αν θυμάστε. Στην Ελλάδα ξεχνάμε γρήγορα. Λοιπόν, άρα ακριβώς έτσι παρουσιάστηκε από την αρχή, χωρίς να ακυρώνω το εργαλείο της τηλεκατάρτισης, ούτε να μηδενίζω όλους τους επαγγελματίες αυτού του χώρου. Έτσι. Το ότι κάποιοι κάναν κάτι πρόχειρο δεν σημαίνει ότι όλα είναι πρόχειρα και ότι η κατάρτιση και η τηλεκατάρτιση είναι ένα άχρηστο πράγμα. Δεν θέλω να πω αυτό. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ, όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα από το Υπουργείο Εργασίας να δοθούν τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες, κυρίως οι δικηγόροι και δευτερευόντως οι άλλοι, είχαν θέσει, αν θυμάστε δημόσια, την ένσταση ότι θα πληρωθούν πάρα πολύ αργά. Αν θυμάστε, λέγανε μέσα στο καλοκαίρι. Και ότι είναι και προσβλητική αυτή η διαδικασία. Λέγανε ότι είναι προσβλητική και υποτιμητική αυτή η μέθοδος. Στο θέμα της προσβλητικής και υποτιμητικής διαδικασίας που ακούγεται, εγώ θέλω να είμαι από την αρχή ειλικρινής, δεν το θεωρώ σωστό. Μα όταν λες έναν επιστήμονα, δηλαδή, πώς τα στέλνει email, τι είναι? Τώρα αυτή είναι η πρώτη κουβέντα. Είναι αν είναι το συγκεκριμένο παρεχόμενο προϊόν στους χρόνους που στήθηκε αυτό που θα θέλαμε. Αλλά όχι ότι οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί απαγορεύεται να έχουν τηλεκατάρτιση ή κατάρτιση κάποιου είδους. Γιατί αυτό θα ήταν σαν να λέγαμε ότι βάζουμε κάποιο ρατσισμό στην κοινωνία μας. Δηλαδή, εντάξει, να έχουμε την κατάρτιση, ξέρω εγώ, μου είπε κάποιος, δεν θα πω όνομα, για τους ξυλουργούς, αλλά όχι για τους δικηγόρους. Δεν θα το πάω έτσι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι μέσα στα ΚΕΚ που κάνουν κατάρτιση είναι, παραδείγματος χάρη, νομική βιβλιοθήκη. Είναι εκδόσεις σάκουλα. Ναι, ναι, εντάξει. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι δικηγόροι είναι οι πυλώνες της νομικής, ας πούμε, εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και αφιλεγόμενοι φορείς, κύριε Γεωργιά. Και είναι... Σε αυτούς εστιάζει το πρόβλημα. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο καλάθι. Δεν ακυρώνω το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό το χώρο. Εδώ στήθηκε ένα εργαλείο από το Υπουργείο Εργασίας σε μηδενικούς χρόνους για να μπορέσει να γίνει η πληρωμή των επιστημόνων εντός Απριλίου όπως είχαμε δεσμευτεί. Η ταχύτητα τελικώς ήταν εις βάρος της ποιότητας. Ο Μητσοτάκης παρενέβη κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά και καθάρισε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Είπαμε από την αρχή ότι σε αυτή την υπόθεση θα υπάρξουν και σφάλματα. Δεν θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Θα πρέπει να κάνουμε εκατοντάδες αποφάσεις. Αλλά δεν μπορεί να έχει δίκιο, Υπουργέ, και ο Μητσοτάκης και ο Βρούτσης. Ένας από τους δύο είχε άδικο, έκανε λάθος. Αγαπητέ, είναι η τελευταία ερώτηση που κάνετε για αυτό το θέμα. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι υπουργός ανάπτυξης. Καλά, προφανώς. Απλώς είσαι ένας άνθρωπος που το σχολιάζατε τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό σας το ρωτάμε. Θα πάτε στο Υπουργείο Εργασίας να ρωτήσω τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαι για να ρωτήσω τα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βεβαίως και θα σας ρωτήσω. Αλλά ήσασταν και από τα κεντρικά πρόσωπα της κουβέντας όλες αυτές, Υπουργέ. Εγώ είμαι γενικά στις κουβέντες από τα κεντρικά πρόσωπα. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα τώρα γιατί μας βάλατε τώρα περιορισμούς. Σας το αναγνωρίζουμε. Γιατί μας βάλατε περιορισμούς. Γιατί φτάνει. Το θέμα έληξε. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Έληξε, εννοείται, χωρίς συνέπειες για πρόσωπα. Αν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που είχε κάνει τα συγκεκριμένα, εσείς θα είχατε ζητήσει 10 παραιτήσεις. Πρώτα απ' όλα, προφανώς αστείευεστε. Στο τι θα κάνατε εσείς? Την ερώτηση την εκλαμβάνω περίπου ως αστεία. Γιατί? Καμιά 500 παραιτήσεις ζητάγατε με οποιαδήποτε αφορμή. Γιατί την εκλαμβάνετε ως αστεία? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε στις 18 Οκτωβρίου του 2016 παραίτηση της Γενικής της Γραμματέως, της κυρίας Χαλκιάς, η οποία ήταν ο κομματικός τέλεχος της ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είχε παραιτηθεί καταγγέλλοντας ότι η κυρία αναπληρώτρια υπουργός εργασίας τότε του κυρίου Τσίπρα έκανε απευθείας αναθέσεις, στημένους διαγωνισμούς και χάριζε εύνοια σε συγκεκριμένα ΚΕΚ. Είδατε, κύριε Παπαδόπουλε, καμία παραίτηση τότε? Ακούστε λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Λέω τι ζητάγατε. Όταν η κυρία Χαλκιά, τι ζητάγατε. Ακούστε τη διαφορά, λέω. Γιατί μου λένε κάποιοι, λέει, κάνε τα ίδια. Όχι, δεν κάνουμε τα ίδια. Δείτε ποια είναι η διαφορά.
Στην περίπτωση της κυρίας Χαλικιά που έκανε αυτές τις καταγγελίες ως γενική γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνη των προγραμμάτων, όπου είπε ότι τα δίνανε χωρίς διαγωνισμούς σε συγκεκριμένα ΚΕΚ, ο κύριος Τσίπρας έκανε ότι δεν άκουσε τίποτα. Στην περίπτωση τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης παρενέβη και ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Έχει καμία σχέση η αντίδραση του ενός πρωθυπουργού με τον άλλον? Πάμε παρακάτω, είπαμε. Εγώ λέω ως προς το σκέλος της, ότι αν θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό κόστος. Ποιος ανέλαβε την ευθύνη δηλαδή για αυτήν την ιστορία? Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, διότι ξέραμε από την αρχή ότι όταν μέσα σε διάστημα 40 ημερών και λιγότερων πρέπει να κάνεις δεκάδες πράγματα, θα γίνουν και λάθη. Και το έχουμε πει από την αρχή ότι ναι. Αυτό το λέτε από προχτές που το πήρατε πίσω, δεν το λέγατε πριν. Όχι, όχι, το κάνουμε. Όσο ήταν σε εξέλιξη, το υπερασπιζόσασταν στεναρά πάντως. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Δείτε τη συνέντευξη από την πρώτη μέρα, όταν η πρώτη κριτική που δεχόμουν ότι υπονοούσα στην τηλεόραση ότι θα είναι η ποιότητα πάρα πολύ χαμηλή και ότι τηλεκατάθεται περίπου τυπική για να πάρουν τα λεφτά. Κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε Παδόπουλε. Στους συνδικαλιστές. Ούτε υπερασπιζόμουν, ούτε δεν υπερασπιζόμουν. Αυτό που σίγουρα έκανα και εξακολουθώ να κάνω, είναι ότι δεν δέχομαι να σηκώνεται ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπαξεβάνης, το ντοκουμέντο και η ΕΦΣΥΜ, να μας κάνουν μαθήματα για τα κέντρα. Όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν μόνο αυτή, που σε κάποιες περιπτώσεις εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω και μαζί σας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή ανεφερθήκατε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το θέμα ωστόσο είναι ότι αυτοί που ξεσηκώθηκαν ήταν και οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, στους δικηγόρους. Είχαμε θέσει τον κύριο Αναστασόπουλο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι ο επικεφαλής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και μίλησε για παροδία. Και υποτίμηση των επιστημόνων. Είναι και πάρα πολύ φίλος μου. Και εξαιρετικό στη δουλειά του. Ωραία. Εσείς λοιπόν υιοθετείτε το επιχείρημα ότι να κάνουμε δεν ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για τους δικηγόρους είναι υποτιμητικό για τους δικηγόρους. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Τι κάνουμε τώρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε εκπαιδευτικές αστοχίες. Ναι, γι' αυτό και απεσήρθη. Αλλά με θεωρείτε ότι η υπόθεση έχει λήξει. Ότι το να κάνει σε κάποιον κατάρτιση είναι υποτιμητικό κατά κάποιο τρόπο ή να πάρει μια πιστοποίηση. Άρα λέτε έλεξη υπόθεση. Για να καταλάβετε τώρα, τα μαθήματα αυτά που δίνονταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν πήγαινε κάποιος να τα αγοράσει από ένα ΚΕΚ για να πάρει τις θετικές πιστοποιήσεις, θα πλήρωνε 1.200-1.300 ευρώ. Λοιπόν, ψυχραιμία. Ναι, υπήρξαν αστοχίες. Δεν υπήρχε κακή πρόθεση, υπήρχαν αστοχίες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στα μέτρα που θέλει να ακούσει και ο